Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την ανηφόρα πήραν πάλι τα κρούσματα ανησυχία στους ειδικούς. Κοντά στις 4.000 ήταν τα κρούσματα χθες, διασωληνωμένοι 357, αλλά παράλληλα ήταν και πολλά τα τεστ που διενεργήθηκαν. Θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες τι γίνεται με την πανδημία, καθώς έχουμε μπροστά μας και τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου. Ξεκίνησε μια συζήτηση αν πρέπει να γίνουν, πώς θα γίνουν. Είναι όλα ζητήματα ανοιχτά. Πάμε στην αίθουσα ενημέρωσης. Θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο, τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο, που έχει όλα τα στοιχεία γύρω από την πανδημία. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καθαρίνα, κυρίες και κύριοι, όντως υπάρχει αυξητική τάση στα κρούσματα, τόσο η χθεσινή αναφορά από τον ΕΟΔΗ για τα πανελλαδικά ευρήματα, όσο και για τα τοπικά, όπως αυτά καταγράφονται σε κάθε περιοχή. Αυτό που προκύπτει σαν εξέλιξη, πολύ σημαντική για την περιοχή μας, είναι ότι περνάει στο κόκκινο η περιοχή των Γλεβενών. Ο νομός Γλεβενών μπαίνει στο κόκκινο μαζί με τα Τρίκαλα. Είναι μια εξέλιξη αναμενόμενη, καθώς τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκε κάθετη αύξηση κρουσμάτων. Χαρακτηριστικό ότι ενώ στα Γλεβενά έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση κρουσμάτων σε σχέση με 15 μέρες πριν, το ακριβώς αντίστροφο συμβαίνει σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας, όπως είναι η Καστοριά. Η Καστοριά που ανησύχησε το προηγούμενο διάστημα το Υπουργείο και μάλιστα έχει μπει και εκείνη στο κόκκινο, παρουσιάζει θετικό πρόσημο, μείωση κρουσμάτων. Άλλη η αύξηση των τελευταίων ημερών βάζει την περιοχή στο κόκκινο. Να υπενθυμίσω εντάχει ότι εδώ και μέρες είχε γίνει αντιληπτό το πρόβλημα στους ειδικούς. Μάλιστα, ο Δήμος, ενώ αρχικά λόγω της καλής εικόνας των Γλεβενών, είχε παρέλαση για την επέτειο απελευθέρωση της περιοχής, τελικά την πήρε πίσω την απόφαση αυτή, γιατί έγινε αντιληπτό ότι πάει να αλλάξει η κατάσταση. Κάτι που επιβεβαιώθηκε τις επόμενες ημέρες και φτάσαμε στη σημερινή εξέλιξη του να μπει η περιοχή στο κόκκινο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι γνωστό ότι πλέον η μετατροπή μιας περιοχής σε κόκκινη δεν σημαίνει νέα μέτρα. Είναι πιο πολύ μια κατηγοριοποίηση για να γνωρίζουν όλοι το τι συμβαίνει σε κάθε περιοχή. Τα μέτρα όμως που ίσχυαν στο παρελθόν πλέον δεν ισχύουν, είναι πανελλαδικά και αφορούν κάθε περιοχή από κοινού. Και καλά έκανε ο Δήμαρχος Γρεβενών, Βαγγέλη, που είναι και γιατρός, και δεν πραγματοποιήθηκε η παρέλαση, γιατί όπως λέμε, τι θα άκουγε στη συνέχεια. Και καλό είναι, αν θα γίνουν οι παρελάσεις 28 Οκτωβρίου, να υπάρξει προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή. Θυμίζουμε ότι ακυρώθηκαν οι παρελάσεις σε Πτολεμαϊδα Κοζάνη και Σέρβια, προκειμένου να μην έχουμε διασπορά του ιού. Είναι πάντως η κατάσταση, θα έλεγα εγώ, θολή, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο καιρός κρυώνει, ο κόσμος μαζεύτηκε, όλοι είναι μέσα σε μαγαζιά, τα κλαμπ λειτουργούν. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως το αναδείξατε στην εκπομπή CNews, Βαγγέλη, γινόταν ο χαμός. Τελικά δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Μια ένδειξη του που πηγαίνει η κατάσταση είναι ότι για δύο συνεχόμενες ημέρες, χθες και προχθές, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε αριθμό κρουσμάτων που ξεπεράζει 3.000. Μάλιστα, χθες είχαμε 3.700 και κάτι. Είναι ένας μεγάλος αριθμός. Θύμισε τις πολύ δύσκολες εποχές της περσινής χρονιάς. Μια ένδειξη είναι αυτή. Μια ακόμα ένδειξη είναι ότι υπάρχει μια στασιμότητα στο θέμα των εμβολιασμών. Υπάρχει πολύ χαμηλή προσέλευση πολιτών στα εμβολιαστικά κέντρα και αν θες υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση για την τρίτη δόση των υγειονομικών και των ηλικιωμένων που δικαιούνται να την κάνουν παρά ανθρώπων που θα κάνουν την πρώτη δόση, για πρώτη φορά θα εμβολιαστούν. Μία τελευταία ένδειξη είναι και το γεγονός ότι έχουμε πίεση μεγάλη στα νοσοκομεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πίεση των νοσοκομείων αντικατοπτρίζει την εικόνα της κάθε περιοχής, γιατί έχουν και πολλές μεταφορές, μετακινήσεις ασθενών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Γεμάτες οι κλίνες γεμάτες και οι κλίνες που υπάρχουν στα νοσοκομεία για τους ασθενείς με κορονοϊό. Η εικόνα είναι εξαιρετικά δύσκολη στην κεντρική Μακεδονία. Ως επακόλουθο όμως της πίεσης στην περιοχή εκείνη, έχουμε πίεση και στα δικά μας νοσοκομεία. Γιατί έχουμε και μετακίνηση και όχι μόνο, δεν επαρκούν οι κλίνες στην κεντρική Μακεδονία και έχουν γεμίσει και τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Βαγγέλη, να είσαι καλά, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων μίλησε ο καθηγητής παθολογίας και λοιμοξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποδοτικά.
υποστήριξε πως εξαιτίας των εμβολίων η χώρα γλίτωσε 8.300 θανάτους. Υπολογίζεται πως με τον εμβολιασμό στη χώρα μας έχουμε αποφύγει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου περίπου 8.400 θανάτους. Πρακτικά, και θα το επαναλάβω με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει πως χωρίς τον εμβολιασμό θα είχαμε περίπου 8.400 παραπάνω θανάτους από αυτούς που έχουμε. Σχετικά με τις ΜΕΘ και τις διασωληνώσεις, τα αντίστοιχα μαθηματικά δεδομένα εκτιμούν πως με τον εμβολιασμό στη χώρα μας έχουμε αποφύγει 5.560 περίπου νοσηλίες ΜΕΘ και 5.530 περίπου διασωληνώσεις. Ακόμα περισσότερο, εάν κανείς κάνει την ανάλυση μέχρι τα μέσα Ιουλίου και υπολογίσει ότι στο καλύτερο δυνατό σενάριο είχαμε εμβολιάσει 95% του πληθυσμού μας μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα είχαμε σήμερα 1.200 λιγότερους θανάτους. Εν ώψη της χειμερινής περίοδου, μιας περίοδου στην οποία αναμένεται να αυξηθεί η κυκλοφορία τόσο του ιού όσο και άλλων αναπνευστικών ιώσεων, η τεράστια σημασία αυτών των δεδομένων για τη δημόσια υγεία της πατρίδας μας είναι νομίζω προφανής. Χιλιάδες νοσηλίες, χιλιάδες σοβαροί νόσοι, διασωληνώσεις, νοσηλίες σε ΜΕΘ, θάνατοι έχουν αποφευχθεί ήδη. Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας και να σταθούμε στην επικαιρότητα της ημέρας. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής βρέθηκε στο Δήμο Εορδέας. Είχε συνάντηση ο αρχηγός της πυροσβεστικής με τον Δήμαρχο Εορδέας, τον Παναγιώτη Πλακεντά. Θα δούμε τι προέκυψε από αυτή τη συνάντηση. Το ρεπορτάζ έχει ο συνάδελφος Κώστας Μαυρίδης, αίθουσα ενημέρωσης για τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ο αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος βρέθηκε στην Πτολεμαΐδα. Ο πρώτος υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, επικεφαλής κλιμακίου, συνοδευόμενος από τον διοικητή της σχολής της πυροσβεστικής που λειτουργεί στην Πτολεμαΐδα, βρέθηκαν στο γραφείο του Δημάρχου και συναντήθηκαν με τον Παναγιώτη Πλακετά. Νωρίτερα να σας πω ότι επισκέφθηκε την σχολή πυροσβεστικής, είδε τις εγκαταστάσεις και βεβαίως είδε και την εξέλιξη των έργων, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα κτηριακό που συνεχίζεται με την περίφραξη του χώρου και με δημιουργία επιπλέον εγκαταστάσεων στον χώρο που λειτουργεί η σχολή πυροσβεστικής στην Πτολεμαΐδα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι ένα εγχείρημα που ξεκίνησε από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή με ισχυρή πίεση και με αρκετές αντιστάσεις, γιατί θυμίζω ότι τότε εκείνη την εποχή υπήρξε έτοιμα η σχολή πυροσβεστών ως παράρτημα της Ακαδημίας των Πυροσβεστών να λειτουργήσει στην Αθήνα και όχι στην Πτολεμαΐδα. Παρ' όλα αυτά, μετά από μεγάλη προσπάθεια από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή κατάφερε να λειτουργήσει στην Πτολεμαΐδα. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μία διάσπαση της σχολής και αυτό απασχόλησε τη συνάντηση, τουλάχιστον έτσι αναφέρει με ανακοίνωσή του ο Δήμος της Εορδέας. Έχουμε παράρτημα της σχολής στο Τσοτήλι. Ναι, ακριβώς αυτό. Το πρώτο έτος της σχολής λειτουργεί στο Τσοτήλι και το δεύτερο έτος λειτουργεί στην Πτολεμαΐδα. Αυτό ο Παναγιώτης Πλακετάς είπε να σταματήσει, γιατί όπως φαίνεται και στο μηχανογραφικό των πανελλαδικών εξετάσεων με το οποίο περνούν οι φοιτητές, οι παύλα σπουδαστές, παύλα πυροσβέστες στην σχολή, δεν αναφέρεται ως έδρα το Τσοτήλι και δεν αναφέρεται καθόλου αυτή η με δύο έδρες λειτουργία της σχολής. Και άρα είναι και εκτός και παράτυπο και πρέπει να σταματήσει. Υπάρχουν εγκαταστάσεις, είπε ο Παναγιώτης Πλακετάς, προκειμένου να φιλοξενήσουν όλους τους σπουδαστές, όλους τους πυροσβέστες στην Πτολεμαΐδα. Είναι μια διάσταση αυτή που προέκυψε το τελευταίο διάστημα. Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ανοιχτό θέμα. Δεν δόθηκε απάντηση
ότι θα σταματήσει. Είναι υποσκέψη. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις. Πάντως, Κώστα, χθες που φιλοξενήσαμε τον Δήμαρχο Βοηγού, τον κύριο Χρήστο Ζευκλή, και του βάλαμε αυτό το θέμα, εάν θα λειτουργήσει η σχολή δημοτικών αστυνόμων, όπως παλιά στο Τσοτήλι, ξεκαθάρισε ότι εμείς έχουμε πλέον την σχολή πυροσβεστικής, το παράρτημα της Πτολεμαΐδας, και λειτουργεί κανονικά και έμεινε εκεί. Αυτό ήταν το χθεσινό ρεπορτάζ. Δικαίως από τον κύριο Ζευκλή. Έτσι κι αλλιώς Δήμαρχος Βοΐου είναι ο άνθρωπος. Λογικό είναι αυτό και λογική είναι η στάση του. Και λογική είναι και η στάση του Δημάρχου Εορδές, ο οποίος έδωσε αγώνα, καθώς ήταν αντιπεριφερειάρχης με τον Θόδωρο Καρυπίδη, προκειμένου να λειτουργήσει η σχολή της πυροσβεστικής στην Πτολεμαΐδα. Ας βρούνε μία άλλη σχολή, ας βρούνε κάποια ΙΕΚ και ας λειτουργήσουν στους υπόλοιπους δήμους της Δυτικής Μακεδονίας ανάλογα με αυτό που έχει ανάγκη κάθε κοινωνία, Κώστα. Και να κλείσω με ένα ακόμη θέμα πολύ σημαντικό που επίσης από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή είχε αυτό δρομολογηθεί και τελικά δεν υλοποιήθηκε, μάλιστα πάγωσε από την σημερινή κυβέρνηση. Είναι το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας στον χώρο της ΑΕΒΑΛ, η εκπαίδευση δηλαδή της πολιτικής προστασίας τόσο των πυροσβεστών όσο των ομάδων διάσωσης, αλλά όλων των εμπλεκόμενων σε αυτό που λέμε πολιτική προστασία. Το κέντρο είχε μάλιστα επισκεφτεί και κλιμάκιο από το εξωτερικό για να δουν τις εγκαταστάσεις, για να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία. Είχε προχωρήσει σε ένα στάδιο, δεν ολοκληρώθηκε και τώρα ο Δήμος ζητά την ολοκλήρωσή του. Είναι ένα θέμα που είναι ανοιχτό, υπάρχει αίτημα. Είχε μάλιστα ξεκινήσει από την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο. Δυστυχώς είναι πια στις καλένδες και πρέπει να ενεργοποιηθεί και πάλι. Σε ευχαριστούμε, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας. Έχει σειρά συναντήσεων και επαφών, τόσο για ζητήματα που αφορούν τη ΔΕΗ, αλλά και για άλλα θέματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και αφορούν το Δήμο Κοζάνης. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο, καθώς βρίσκεται σε ραντεβού. Θα δούμε λοιπόν για τις επαφές αυτές, αλλά θα ξεκινήσουμε με το θέμα των ημερών, την τηλεθέρμανση. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κύριε Δήμαρχε, γιατί ξέρω ότι σας βγάζουμε από μια σύσκεψη. Με την τηλεθέρμανση ομαλοποιήθηκε η κατάσταση, κύριε Δήμαρχε. Πρέπει να ανησυχούν οι Κοζανίτες ότι πιθανά να υπάρξει ανάλογη βλάβη και το επόμενο διάστημα ή παρόμοια βλάβη. Γιατί με το ξεκίνημά της φέτος η τηλεθέρμανση δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Κυρία Μαρκοπούλου, η τηλεθέρμανση στην Κοζάνη λειτουργεί περί τα 30 χρόνια και αν ανατρέξουμε στη μνήμη μας θα φέρουμε και άλλα τέτοιου είδους προβλήματα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, τα οποία μας αναγκάζουν να σταματάμε την παροχή θερμικής ενέργειας. Θυμίζω πριν αρκετά χρόνια είχε σκάσει ο μεγάλος αγωγός προσαγωγής θερμού νερού από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, πράγμα που είχε σαν συνέπεια για το ίδιο περίπου διάστημα να διακοπεί η παροχή. Αυτά είναι ζητήματα και προβλήματα απρόβλεπτα που απευχόμαστε και υπάρχει πάντα η ετοιμότητα από πλευράς των υπηρεσιών της ΔΕΙΑΚ να παρέμβουν και να αποκαταστήσουν τη ζημιά. Κύριε Δημαρχέ, επειδή πολλοί ρωτάνε, δεν συντηρήθηκε το δίκτυο ως έπρεπε τα προηγούμενα χρόνια ώστε να αποφύγουμε τέτοιου είδους προβλήματα? Κύριε Μαρκοπούλου, το δίκτυο είναι ένα πράγμα ζωντανό, ενεργό 7 μήνες το χρόνο, 7,5 μήνες το χρόνο, από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάιο. Όπου υπάρχουν προβλήματα, εντοπίζονται, καταγράφονται. Όσα είναι επίγοντα, γίνεται εκείνη τη στιγμή η παρέμβαση. Όσα δεν είναι τόσο επίγοντα, προγραμματίζονται και γίνονται οι συντηρήσεις και οι επισκευές το καλοκαίρι. Πάντα όμως υπάρχουν και τα προβλήματα τα οποία είναι απρόβλεπτα, όπως αντιλαμβάνεστε. Όταν έχουμε 400 χιλιόμετρα δικτύου τηλεθέρμανσης μέσα στην πόλη, δεν είναι δυνατόν κάθε χρόνο να σκάβονται τα 400 χιλιόμετρα, να επιθεωρούνται και να ξανακλίνονται. Ήσασταν σαφείς, κύριε Δήμαρχε, θα τα δούμε και από κοντά. Τώρα πάμε λίγο στις συναντήσεις που έχετε, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Έχετε να δείτε πολλά ζητήματα και να συναντήσετε πολλούς στην Αθήνα. Πάμε λοιπόν να δούμε για το κομμάτι που αφορά τη ΔΕΗ.
Το κομμάτι που αφορά τη ΔΕΗ, κυρία Μαρκοπούλου, συμμετείχα χθες το πρωί στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζόμενων της ΔΕΗ έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ την ώρα που γίνονταν η έκτακτη συγγενική συνέλευση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δώσαμε συνεπείς προς την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που πήραμε. Ήμασταν εκεί. Παρ' όλα αυτά, όπως ενημερωθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αύξηση επιτέθηκε και δυστυχώς είναι μια εξέλιξη η οποία μας βάζει σε προβληματισμούς σε ό,τι αφορά το μέλλον και τα τρία βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την τοπικότητα, δηλαδή την ομαλή πορεία του σχήματος της τηλεθέρμανσης, τα ζητήματα της απολιγνητοποίησης που, όπως σημειώσαμε, η ΔΕΗ έχει έναν κυρίαρχο ρόλο στην περιοχή και θα προτιμούσαμε να είναι υπό δημόσιο έλεγχο, και βεβαίως το ζήτημα των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, ένα ζήτημα που το τελευταίο διάστημα απασχολεί όλα τα πρωτοσέλιδα, ένα ζήτημα που κατά τη γνώμη μας και βεβαίως και την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της Δυτικής Μακεδονίας και το ενεργειακό άξονα, και βεβαίως κατά την ταπεινή μας γνώμη μια δημόσια επιχείρηση υποκρατικό έλεγχο μπορεί να παίζει εκείνο το ρυθμιστικό ρόλο ώστε να συγκρατούνται οι τιμές της ενέργειας. Η αλήθεια είναι, κύριε Δήμαρχε, ότι έχετε πολλή δουλειά το επόμενο χρονικό διάστημα όσον αφορά τα ενεργειακά. Και βέβαια πάμε σε απολιγνητοποίηση και όχι μόνο. Αλλάζει η εικόνα, αλλάζει το οποίο η περιοχή γενικότερα πάβει να είναι ενεργειακό κέντρο της χώρας. Ωστόσο, μας έκανε εντύπωση μια είδηση χθες ότι μπαίνουν σε λειτουργία και πάλι τα ορυχεία για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση τόσο μονάδες φυσικού αερίου όσο και της ΔΕΗ για να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή, κλείνουμε και ανοίγουμε. Κύριε Μαρκοπούλου, αυτά που ό,τι κλείνει δεν ξανανοίγει. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ο ΑΕΣ Αγίου, ο ΑΕΣ Καρδιάς ήταν προγραμματισμένος να λειτουργήσει εδώ και 10 χρόνια, να σταματήσει εδώ και 10 χρόνια και έκλεισε στους προγραμματισμένους χρόνους και αφού συμπλήρωσε τις ώρες λειτουργίας και αφού πήρε και μια μικρή παράταση για να καλύψει την τηλεθέρμανση από το Λεμαίδα. Ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου δεν σταμάτησε να λειτουργεί, έστω και αν λειτουργούσε με χαμηλότερους αριθμούς για πιο περιορισμένες ώρες. Και βεβαίως τα ορυχεία, αυτό που έκαναν, δεν σταμάτησαν ποτέ. Λειτουργούσαν, να το πω στο ρελαντί για να συνεννοούμαστε, λειτουργούσαν με χαμηλότερους ρυθμούς. Όμως η αλλαγή ισορροπιών στις τιμές των καυσίμων, η εκτείναξη των τιμών του φυσικού αερίου, φέρνει πλέον στο προσκήνιο ξανά το λιγνίτη και τον καθιστά το ηλεκτρικό ρεύμα από λιγνίτη πιο συμφέρον. Επομένως, αυτό που συμβαίνει είναι ότι εντατικοποιούνται, θα αυξηθούν μάλλον οι ρυθμοί εξόρυξης του λιγνίτη και βεβαίως περισσότερες ώρες λειτουργίας του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Κύριε Δήμαρχε, μπήκα και σε άλλα ζητήματα, αλλά μία συνομιλία μαζί σας πάντα έχει ενδιαφέρον, καθώς προέκυψαν πολλά θέματα. Είχαμε και την κινητοποίηση χθες και το σημαντικότερο, μετά από χρόνια η ΔΕΗ πάβει να έχει το ΔΕΛΤΑ μπροστά, δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Πόνεσε λίγο αυτό. Σχολιάστηκε ιδιαίτερα στους ενεργειακούς δήμους, στο ενεργειακό κέντρο, γιατί μεγάλωσαν γενιές με τη ΔΕΗ. Έζησαν, ζούνε και όλο αυτό στεναχώρεσε, κύριε Δήμαρχε, όσο και αν θέλουν κάποιοι να τονίζουν ότι η μετοχοποίηση θα αλλάξει την εικόνα, θα φέρει πολλά περισσότερα χρήματα στη ΔΕΗ. Κυρία Μαρκοπούλο, όντως έτσι είναι όπως το περιγράφετε. Το ζήτημα είναι και το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν σταματάει με το λιγνίτη και την απολιγνητοποίηση. Εμείς και η ΔΕΗ θα συνεχίσει να έχει παρουσία στην περιοχή. Υπάρχει η Πτολεμαΐδα 5, υπάρχουν επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά από πλευράς ΔΕΗ, υπάρχουν υδροελεκτρικοί σταθμοί στο νότιο μέρος και αυτό είναι μια συνέπεια η αναδιάταξη, το περιορισμό στο μετοχικό κεφάλαιο της παρουσίας και του ελέγχου του δημοσίου θα έχει συνέπειες μακροπρόθεσμες. Ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό που φοβόμαστε. Από ποιο ραντεβού σας έβγαλα, κύριε Δήμαρχε? Είμαι ανάμεσα στα ραντεβού. Είχα μια συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούχου, που έχει και την καταγωγή από τα Γραβενά, την περιοχή μας. Και τώρα προετοιμάζουμε για επόμενη συνάντηση με στελέχη που σχετίζονται με την πρόταση του ΣΔΙΤ, της πρότασης που κατέθεσε ο Δήμος Χοζάνης για χρηματοδότηση. Και κλήθηκα να δώσω ορισμένες διευκρινήσεις
και ελπίζω ότι να βοηθήσω και εγώ μαζί με τους συνεργαζόμενους, τα συνεργαζόμενα στελέχη, να τρέξει πιο μπροστά, πιο γρήγορα αυτήν την ιστορία. Κύριε Δημάρχε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, διπλά σας ευχαριστώ γιατί σας έβγαλα και από τη σύσκεψη. Εις αύριον τα σπουδαία θα δούμε τα αποτελέσματα και τι θα μας φέρετε από την Αθήνα. Να είστε καλά, κύριε Δημάρχε, ευχαριστούμε. Καλή σας συνέχεια και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια. Αλλαγή της διαθεσιμότητας του συνόλου των θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, λιγνίτη και φυσικού αερίου και την εξασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων καυσίμου ζητά ο ΑΔΜΙΕ. Αιτία η αυξημένη ζήτηση για ρεύμα. Οι αυξημένες ανάγκες φέρουν επαναλειτουργία των ορυχείων στην Τολεμαΐδα, ενώ σε αναμονή και Μεγαλόπολη. Εν τω μεταξύ, σήμερα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Σε εξέλιξη παράλληλα, είναι η 24ωρη απεργία που έχει κηρύξει η Γενόπ. Πληροφορηθεί έχει κλείσει ήδη η διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Έχει προχωρήσει με 90% ψήφισαν οι σύνεδροι, οι μέτοχοι, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την εξέλιξη, κατά την άποψή μας, το ΔΕΛΤΑ της ΔΕΗ αμφισβητείται δε όντως. Οι εργαζόμενοι προφανώς θα υπάρξουν αλλαγές, αλλά ίσως σε μάκρος χρόνου. Όπως έχει συμβεί και με άλλες επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίες μπήκαν σε αυτόν τον δρόμο. Προς το παρόν, δεν φαίνεται κάποια αλλαγή σοβαρή για εναντίον των συμφερόντων των εργαζόμενων. Όμως, θα προηγηθεί η αλλαγή για τους πολίτες. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα φοβόμαστε ότι θα υπάρχει αλλαγή στο ζήτημα της τιμολογιακής πολιτικής. Και αυτό που θέλαμε να επικοινωνήσουμε με τους συμπολίτες μας, ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι για τη συντεχνία των ΔΕΗΤΖΙΔΟΝ. Είναι για την κοινωνία. Κάνουμε λοιπόν τον αγώνα και συνεχίζουμε σε αυτόν τον δρόμο. Μπορεί σήμερα η κυβέρνηση και η διοίκηση της επιχείρησης να προχώρησαν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εμείς όμως είμαστε εδώ. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν σήμερα είναι οι εξής. Έγκριση πώλησης 9% του ΔΔΕ και αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ κατά τουλάχιστον 575 εκατομμύρια με ταυτόχρονη συρρήκνηση του ποσοστού του δημοσίου στο 34%. Συνέντευξη στον Αλφα και στον Αντώνη Σρόιτερ παραχώρησε χθες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Αναφέρθηκε στην πανδημία, αναφέρθηκε επίσης στα ελληνοτουρκικά αλλά και στην αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία για την πανδημία. Σημείωσε ότι πρέπει να ακούμε μόνο τους ειδικούς, εκεί να εστιάσουμε την προσοχή μας. Όσο για τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, ανέφερε ότι πρέπει να γίνουν κανονικά, όπως και άλλες διοργανώσεις που συγκεντρώνουν πολύ κόσμο, αρκεί να ληφθούν όλα τα μέτρα που προβλέπει το πρωτόκολλο. Γιατί θεωρητικά, και εγώ συμφωνώ μαζί σας, ότι πρέπει να εμβολιαστούν περισσότεροι. Το ερώτημα είναι το πώς. Πάντως, όχι μέσα από μια λογική καμπάνιας που σαν στόχο δεν είχε να πείσει τους πολίτες, αλλά να αποτελέσει το όχημα προκειμένου ο κ. Μητσοτάκης να αποκτήσει ερίσματα σε μέσα ενημέρωσης. Να φτιάξει το δικό του καθεστώς, διότι αυτό έκανε. Και κυρίως όχι με μια λογική, πάρε 150 ευρώ για να εμβολιαστείς, πάρε gigabyte αν θα εμβολιαστείς, εμβολιάστηκες και ξεμπέρδεψες. Είναι πολύ πιο σύνθετο πράγμα η πανδημία. Νομίζω όμως ότι κάτι φταίει και βρισκόμαστε τόσο χαμηλά και κάτι φταίει επίσης, χαμηλά σε επίπεδο εμβολιασμού εννοώ, και κάτι φταίει επίσης που έχουμε τόσο υψηλό αριθμό θανάτων το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι δυνατόν να το λέτε αυτό σε μένα που είχα μια επικοδομητική πιστεύω στάση στις πιο κρίσιμες στιγμές και αναφέρομαι την περίοδο που γεγόταν η χώρα, που το επιτελικό κράτος αποδείχθηκε ότι ήταν ανέκδοτο, που δεν βγήκα στα κεραμίδια όπως έκανε ο κ. Μητσοτάκης κάθε φορά που είχαμε ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά κατέθεσα προτάσεις. Διότι είναι μια κυβέρνηση αιμονική στο να εξυπηρετεί συμφέροντα, αλλά όχι το συμφέρον των πολλών. Προτείνετε δύο ακόμη πράγματα. Επιτρέψτε μου να τα θέσω. Το ένα είναι. Εσείς να μην τα λέω εγώ. Ναι, είδατε. Είμαι καλά διαβασμένος νομίζω. Το ένα είναι μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, των φόρων που συνοδεύουν τα καύσιμα. Το άλλο είναι μια παρέμβαση στη ΔΕΗ, ώστε να χαμηλώσει τα τιμολόγια της, με αποτέλεσμα, έτσι λέτε, να ακολουθήσουν και οι ιδιώτες πάροχοι. Στο πρώτο λέει η κυβέρνηση ότι το κόστος είναι τεράστιο, να μειωθεί ο φόρος. Στο δεύτερο λέει ότι ήδη επιδοτείται το ρεύμα. Με μισό δισεκατομμύριο για το επόμενο διάστημα. Το λύσαμε το θέμα. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Ναι. Καταρχάς, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα ήταν μια πραγματική ανάσα του την ώρα για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
και θα ήταν μια ανάσα, διότι επαναλαμβάνω, το πετρέλαιο θέρμανσης έχει ανέβει 40%, θα είχαμε μια μείωση 30%, θα ήταν κάτι το οποίο θα το καταλάβαινε κανείς. Και αφορά βεβαίως και τους αγρότες μας, όπου θα ήταν μια ανάσα να παγώσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο, στο πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν για όλους μια ανάσα. Το έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το έχουν κάνει οι προοδευτικές κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση το αρνείται, διότι θυμήθηκε εσχάτως ότι έχουμε 7% έλλειμμα. Αλήθεια, τώρα θυμήθηκε ότι έχουμε 7% έλλειμμα. Όταν, επαναλαμβάνω, πήρε το 1 δισεκατομμύριο από τους συνταξιούχους για να καλύψει την τρύπα στα υπηρετικά ταμεία, δεν είχαμε έλλειμμα. Όταν εξήγηλε φοροελαφρύνσεις σε αυτούς που έχουν περιουσία 800.000 ευρώ, ακίνητη περιουσία, δηλαδή το 0,4% του πληθυσμού, δεν είχαμε έλλειμμα. Όταν μείωνε τη φορολογία στα κέρδη των επιχειρήσεων, ποιοι έχουν κέρδη, ελάχιστες επιχειρήσεις και στα μερίσματα, δεν είχαμε έλλειμμα. Όταν αγοράζει εξοπλιστικά 7 δις, δεν έχουμε έλλειμμα. Όταν πρόκειται να προχωρήσουμε σε μια κοινωνική πολιτική που έχει ανάγκη ο κόσμος της εργασίας, οι κοινωνικές ομάδες, η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, τότε θυμόμαστε το έλλειμμα. Είναι δογματική αιμονή σε πολιτικές που καταστρέφουν την κοινωνική συνοχή, κύριε Στρόιτ. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα με τον συνάδελφο Γιάννη Νεβεσκιώτη. Στη σημερινή ειδησιογραφία, Γιάννη, κυριαρχεί η συνέντευξη που παραχώρησε χθες στον Αλφα και στον Αντώνη Σρόιτερ, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα, εστίασε στην πανδημία και ήταν χαρακτηριστικό αυτό που ανέφερε. Πρέπει να ακούμε τους ειδικούς. Πιθανά και γι' αυτό να επανήλθε σήμερα ο κύριος Τσιόδρας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τσίπρας χθες είχε μια αντικειμενικά πολύ δυναμική εμφάνιση στη συνέντευξη με τον κύριο Σρόιτερ. Άσκησε δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση της πανδημίας όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο επομίστηκε η κυβέρνηση όχι μόνο την ευθύνη, αλλά προσπάθησε, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης να θριαμβολογήσει πριν καν δούμε το πραγματικό πρόσωπο της πανδημίας, ότι λειτουργήσε λοιπόν μικροκομματικά και ότι γι' αυτό το λόγο πλέον υπάρχει αυτό το μεγάλο ποσοστό εμβολίας των συμπολιτών και σε ηλικίες άνω των 80 ετών, λόγω της δυσπιστίας που προκάλεσε αυτή η επικοινωνιακή διαχείριση της κυβέρνησης στους πολίτες. Αναφορικά τώρα με άλλα θέματα μείζοντος σημασίας... Και είπε και κάτι, Γιάννη, αν μου επιτρέπεις, είπε και κάτι άλλο ο κύριος Τσίπρας. Στο πρώτο κύμα της πανδημίας, είπαμε, έβγε στην κυβέρνηση, διαχειρίστηκε σωστά την πανδημία. Όμως το επόμενο χρονικό διάστημα έγιναν πάρα πολλά λάθη και κάποια στιγμή δεν έχουν πρόβλημα να ζητήσουν συγγνώμη τα 11 εκατομμύρια του ελληνικού πληθυσμού μόνο, αν ζητήσει και ο Πρωθυπουργός. Ακριβώς, Κατερίνα, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι χάνουμε καθημερινά ένα μικρό χωριό και ότι αυτό το πράγμα είναι μόνο πρόβλημα ως δεδομένο και όχι σε καμία περίπτωση πολιτική επιτυχία. Να πούμε επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας άσκησε δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση γενικότερα για την πολιτική διαχείριση της πανδημίας και την επικοινωνιακή της τακτική, συνδέοντας αυτό το θέμα με το μεγάλο ζήτημα της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής με την σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι όλα θα μπουν στο φως και ότι φυσικά αναφορικά με τη διεξαγωγή εκλογών τόνισε ότι συνήθως σε αυτές προσφεύγουν οι κυβερνήσεις είτε όταν νομίζουν ότι θα βγουν σίγουρα είτε όταν βλέπουν να καταραίουν θεωρώντας ο ίδιος, χαριτολογώντας ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη μάλλον οδεύει προς το δεύτερο ενδεχόμενο. Επίσης, έδωσε αρκετές διευκρινήσεις ο κ. Τσίπρας επειδή δέχτηκε ιδιαίτερη κριτική για την στυλίτευση της συμφωνίας με τη Γαλλία. Είπε λοιπόν ότι στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ διαπραγματευόταν την Έλληνο-Γαλλική Συμφωνία, θα ζητούσε τουλάχιστον οι πρεγάτες αυτές οι οποίες έχουν γίνει αντικείμενο διαμάχης να χτιστούν σε ελληνικά ναυπηγεία από ελληνικά χέρια για να δοθεί δουλειά τουλάχιστον σε αρκετούς συμπολίτες μας. Αλλά αυτό που τόνισε ιδιαίτερα είναι ότι θα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρο το πλαίσιο αναφορικά με την προάσπιση της ΑΟΣ. Λέγοντας ξεκάθαρα αυτό που και οι ίδιοι οι Γάλλοι είπαν, ότι ναι, μεν υπάρχει συμφωνία, ωστόσο αυτή η συμφωνία δεν προβλέπει την υπεράσπιση των ΑΟΣ. Άρα η Ελλάδα σε αυτό το μεγάλο ζήτημα θα είναι μόνη της και εκτός ελληνογαλλικής συμφωνίας, παρά τα όσα έχει διαβεβαιώσει ήδη ο κύριος Μητσοτάκης.
Ακόμη φυσικά αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας στα δεδομένα που αφορούν στο ζήτημα των εκλογών και των στατιστικών λαθών, τα οποία όπως ανέφερε ήταν αρκετές δεκάδες μονάδες στην περίπτωση της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος και έτσι θα έχουμε, όπως είπε, πολλά να δούμε στη συνέχεια. Και είπε και κάτι επίσης, Γιάννη, και είπε και κάτι επίσης σημαντικό, ότι δεν έχει πρόβλημα με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Άλλωστε είναι το διάστημα εκείνο που γίνεται η κάθε δημοσκόπηση κτλ. Υπάρχει πρόβλημα με μια συγκεκριμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων, αυτή που έβγαλε κάποια αποτελέσματα και θα συζητηθεί και στη Βουλή, καθώς θα συσταθεί εξεταστική επιτροπή τόσο για τη λίστα Πέτσα, όσο και για αυτή την εταιρεία δημοσκοπήσεων. Ακριβώς, Κατερίνα. Τώρα, αναφορικά με την επικαιρότητα εδώ της αυτοδιοίκησης, να πούμε ότι είχε μια πολύ καλή εμφάνιση στην ΚΕΔΕ ο πρόεδρος της ΠΕΔ Αυτικής Μακεδονίας, ο Δήμαρχος Ρεβενών, ο κύριος Δασταμάνης, ο οποίος έθεσε μια σειρά από πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην αυτοδιοίκηση. Μίλησε λοιπόν για τα θέματα της δυνατότητας διαχείρισης των πόρων από τους ίδιους τους Δήμους. Αναφέρθηκε στο ότι οι αποκεντρωμένες διοικήσεις πλέον δεν εξυπηρετούν κανέναν απολύτως σκοπό και ότι τα πακέτα στήριξης που λαμβάνουν οι Δήμοι θα πρέπει να τα σχεδιάζουν οι ίδιοι, αφού κάθε Δήμος γνωρίζει πολύ καλύτερα τα δικά του έξοδα και το δικό του σχεδιασμό. Μίλησε επίσης για την αυτοδιοίκηση της νέας εποχής, έτσι όπως διαμορφώνεται στο προσεχές μέλλον, δίνοντας παράλληλα την παρένεση και την ευχή να μπορέσει να επιτελέσει και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός της αυτοδιοίκησης αναπόσπαστος τον δικό του ρόλο, χωρίς τις αναμίξεις και, αν θέλεις, και τις δυσκολίες που προκαλεί η κεντρική διοίκηση πολλές φορές στην επιτέλεση του έργου της αυτοδιοίκησης. Γιάννη, θα δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, Δημάρχου Γρεβενών, Γιώργου Δασταμάνη. Να πούμε ότι το συνέδριο της ΚΕΔΕ πραγματοποιήθηκε διαζώσεις μετά από 3 χρόνια. Λόγω της πανδημίας παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι επισημάνθηκαν τα προβλήματα στην αυτοδιοίκηση, που είναι πολλά. Δεν υπάρχουν χρήματα για να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητες που τους έχει δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτά, πάμε να δούμε το απόσπασμα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα πάμε σε μέρη λίγο πιο κοντά στα δικά μου, λίγο πάνω από τα Τρίκαλα, Γρεβενά, περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, πρόεδρος της και δήμαρχος Γρεβενών, Γιώργος Δασταμάνης. Με τον Γιώργο ερχόμαστε όλο και πιο κοντά. Ξεκίνησε και ε65, οπότε ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Για να δούμε λοιπόν, να ελπίζουμε το ίδιο και για την αυτοδιοίκηση. Γιώργο, το βήμα σε σένα. Αγαπητά μέλη του ΔΣ, αγαπητέ φίλε πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από τις πραγματικά καταιγιστικές εξελίξεις που ζει όλη η ανθρωπότητα εν μέσω μιας πρωτόγνωρης πανδημίας, ένα είναι το σίγουρο: ότι ο κόσμος πλέον δεν είναι όπως τον ξέραμε. Γι' αυτό βρίσκω εξαιρετικά εύστοχο το σύνθημα του συνεδρίου μας. Ο κόσμος αλλάζει, η αυτοδιοίκηση βγαίνει μπροστά. Το πρώτο μέρος του συνθήματος είναι λοιπόν αυτονόητο. Η μεγάλη πρόκληση όμως που έχουμε όλοι μπροστά μας είναι να κάνουμε πράξη το δεύτερο μέρος του συνθήματος, με την αυτοδιοίκηση να βγαίνει μπροστά. Αυτό όμως δεν είναι ζήτημα αυτόματου πιλότου ή νομοτέλειας, αλλά ζήτημα κατάκτησης και πολιτικών επιλογών. Πολιτικών επιλογών για μια αυτοδιοίκηση που θα έχει κατακτήσει την οικονομική της αυτοτέλεια, έτσι ώστε να μπορεί να στέκεται στα πόδια της και να λογοδοτεί πολιτικά στους δημότες και μόνο σε αυτούς. Πολιτικών επιλογών για μια αυτοδιοίκηση που θα γνωρίζει ότι θα έχει τους ανθρώπους και οικονομικούς πόρους να ασκήσει επί της ουσίας τις αρμοδιότητες της, αρμοδιότητες που δεν θα είναι θολές μεταξύ του πρώτου και β' βαθμού αυτοδιοίκησης, ούτε θα επικαλύπτονται από την αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία δεν θα έπρεπε κατ' εμέ να έχει λόγο ύπαρξης. Για να βγει λοιπόν μπροστά η αυτοδιοίκηση, είναι απαραίτητο μεταξύ άλλων να ανέβει έγκαιρα το τρένο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Θα πρέπει έγκαιρα να συλλάβουμε νέες μορφές υπηρεσιών, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πέρα από τους συμβατικούς που ξέραμε τόσα χρόνια.
θα πρέπει να έχουμε διακριτό και ενισχυμένο ρόλο στα κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το ΕΣΠΟ, το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε εμείς να καθορίζουμε τις αναπτυξιακές μας προτεραιότητες και τα έργα που θέλουμε να δρομολογήσουμε. Για να γίνουν όμως όλα αυτά πράξη, γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να στήσουμε έγκαιρα εσωτερικούς μηχανισμούς υλοποίησης που θα στηρίζονται σε ανθρώπινους πόρους ικανούς να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις αυτές. Με αυτές τις σκέψεις στο επίπεδο των μεγάλων στρατηγικών κατευθύνσεων, θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, να γίνω περισσότερο συγκεκριμένος. Ξεκινώ από το ζήτημα της αλματώδους αύξησης των καυσίμων και των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι το θέμα που απασχολεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας αυτό το διάστημα και εμείς ως αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να με το θέσουμε επιτακτικά, καθώς η ανάγκη και λήψη μέτρων άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος είναι πλέον αδύρυτη. Μην ξεχνάμε ότι τόσο η λειτουργία των Δήμων όσο και των ΔΕΙΑ εξαρτώνται από τις τιμές του ρεύματος. Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΙΑ ειδικότερα ξεπερνά το 21% του λειτουργικού κόστους. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι αν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα, το κόστος αυτό θα πρέπει να μετακυληθεί στους δημότες, καθώς είναι αδύνατο να προφηθεί με τα έως τώρα δεδομένα αυτή η αύξηση. Με βάση τα παραπάνω, συντασσόμαστε πλήρως με την πρόταση να υπαχθούν η ΔΕΙΑ και οι Δήμοι σε τιμολόγια ρεύματος χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, καθώς και στους δικαιούχους μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ. Στο ίδιο πλαίσιο, ζητούμε να εξεταστεί άμεσα η μείωση του ΦΠΑ στο νερό για να στηρίξουμε έμπρακτα τους δημότες μας. Ζητάμε επίσης την επαναφορά του μέτρου επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου. Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Θα πάμε τώρα στο χώρο του Κινάλ Πασόκ και θα συζητήσουμε, θα δούμε τι γίνεται με τις εσωκομματικές διαδικασίες. Εν αναμονή βέβαια και τις υποψηφιότητες του Γιώργου Παπανδρέου, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, πιθανά τις επόμενες ώρες να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. 7 λοιπόν θα είναι υποψήφιοι μέχρι τα τώρα. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Θα συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην γραμματέα της νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Κοζάνης, τον κύριο Κυριάκο Σημαδόπουλο και πρώην διοικητή του νοσοκομείου Γρεβενών. Έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του, καθώς παρακολουθεί τα τεκτενόμενα. Καλησπέρα, κύριε Σημαδόπουλε. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Καλησπέρα, κυρία Μαρκοπούλου, και καλησπέρα στους τηλεθεατές. Η παρουσία σας μας θυμίζει παλιές καλές εποχές του ΠΑΣΟΚ, κύριε Σημαδόπουλε. Είναι αλήθεια ότι στη διάρκεια της θητείας μου και στην ιδιότητά μου ως γραμματέας της νομαρχιακής, αλήθεια έχερα διαρκώς νίκες. Νίκες στις εθνικές εκλογές του 2000, νίκες στην τοπική αυτοδιοίκηση, νίκες στις ευρωεκλογές. Είναι αλήθεια αυτό και είμαι ευτυχής γι' αυτό, που συνέβαλα και εγώ από τη δικιά μου τη μεριά στη διαμόρφωση κάποιων αποτελεσμάτων που ήταν ευνοϊκά για το ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι ευνοϊκά για το ΠΑΣΟΚ, ευνοϊκά για την κοινωνία, θα έλεγα. Κύριε Σημαδόπουλε, είστε ΠΑΣΟΚ ή ΚΙΝΑΛ? Εμείς στο ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ σήμερα, ενδεχόμενα με κάποια άλλα ονόματα στο μέλλον, θα ανήκουμε στο δημοκρατικό χώρο. Αυτό όμως που μας έχει σημαδέψει και αυτό που θα μας συνοδεύει και αυτό που θα μας διατηρήσει πάντα στο χώρο θα είναι αυτό. Αυτό είναι το σύμβολό μας. Το ΠΑΣΟΚ. Η εκλογή κάποιου από τους υποψηφίους στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΛ, σημαίνει ότι θα βάλετε θέμα για αλλαγή και ονομασίας, κύριε Σημαδόπουλε? Ο υποψήφιος, τον οποίο υποστηρίζω, το έχει θέσει και στην ανοιχτή διαδικασία η οποία έχει ήδη γίνει στο κέντρο της πόλης, στο εργατικό κέντρο συγκεκριμένα, που ο Ανδρέας Ολοβέρδος είπε ότι με την ονοματολογία έχουμε τελειώσει. Αυτή είναι η ιστορία μας, αυτό είναι το παρελθόν μας, αυτό θα είναι και το παρόν μας, αυτό θα είναι και το μέλλον μας. Σημαντών, βεβαίως, πέρα από τις όποιες πολιτικές δράσεις του ΠΑΣΟ, ότι η συνέχεια είναι και προοπτική. Κύριε Σημαδόπουλε, εσείς στηρίζετε τον Ανδρέα Τολοβέρδο. Θα το στηρίξετε μέχρι το τέλος και μετά και από πιθανή υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου? Κοιτάξτε να δείτε. Είμαι από αυτούς που ψηφίζω πάντοτε την Κυριακή. Δεν ψηφίζω τη Δευτέρα. Άρα σημαίνει τι? Ότι από τη στιγμή που έχω συνταχθεί στον Ανδρέα Τολοβέρδο θα παραμείνω στον Ανδρέα
το Λοβέρτο, όποιος κι άλλος και αν κατέβει υποψήφιος. Τώρα η υποψηφιότητα του Ανδρέα του Γιώργου, του Ανδρέα του Λοβέρτο και σε συνδυασμό με του Γιώργου του Παπανδρέου, απέφτουν σε ό,τι έχει σχέση με τις δικές μου εκτιμήσεις και τα δικά μου τα κριτήρια. Η υποψηφιότητά του βεβαίως, η οποία θεωρώ ότι είναι πιθανή δηλαδή κατά 99% και ολοκληρώνεται σχεδόν ο χρόνος που έχει θέσει και ο ίδιος για την ανακοίνωσή του, δεν θα έχει κάποια χαρακτηριστικά ή κάποια αποτελέσματα αν οι υποψήφοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, αυτοί που ήδη εκφράσουν την επιθυμία να είναι, δεν μειωθούν. Έτσι, η εκτίμησή μου προσωπική είναι ότι ο κύριος Παπανδρέου θα είναι υποψήφιος στη διαδικασία της 5 Δεκέμβρη, ακολούθως και στις 12, γιατί μάλλον θα έχουμε διπλές εκλογές. Επαναληπτικές. Κατά εκτίμηση μου πάλι από την πρώτη Κυριακή αποτέλεσμα πλειοψηφικό. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι θα συνδυαστεί ενδεχόμενα και με αποστήσεις άλλων υποψηφιοτήτων. Με αυτό λοιπόν, έτσι μέσα σε όρους τους οποίους θα μπορούσα να περιγράψω, είναι από μόνη της μια υποψηφιότητα άνευρη. Δεν έχει καμία τύχη στα σώματα τα σημερινά της εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ. Υπό την έννοια ότι υπάρχει μια πολυδιάσπαση στο κομμάτι που αναλογεί, υποτίθεται σε εμάς τους εσωκομματικούς, στον Γιώργο τον Παπανδρέου. Θικό του θέμα είναι, αυτό θα εκκρεμίσει. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα ή αύριο θα, 6 ώρα βασικά αύριο, θα έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος για να έχουμε και κάποια άλλη δυνατότητα να κάνουμε εκτιμήσεις. Κύριε Θυμαδόπουλε, εγώ θέλω να σας θέσω κάποια ερωτήματα. Η συζήτηση μαζί σας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε πράγματα από το ΠΑΣΟΚ. Τι κάνει έναν πρωθυπουργό να επιστρέφει στην πολιτική σκηνή και μάλιστα διεκδικώντας την προεδρία ενός κόμματος που, όπως λέγεται, δεν τα πήγε και τόσο καλά? Κοιτάξτε να δείτε. Το αν πήγε δεν πήγε καλά ο Γιώργος Παπανδρέου, αυτό εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ότι δεν πήγε καλά το είδαμε, τουλάχιστον το είδαμε στην πορεία. Έχουμε εικόνα τι έγινε. Αν συγκρίνουμε λοιπόν τα αποτελέσματα του 2009, μάλιστα 4 Οκτώβριου του 2009, γιατί θυμάμαι ημερομηνίες, μας είχαν τιμήσει από τον ελληνικό λαό 3.100.000 περίπου ψηφοφόροι. Στις τελευταίες εκλογές του 2019, 10 χρόνια μετά δηλαδή, δεν ξεπεράσαμε τις 457.000 όλοι μας, όχι πλέον διαιρεμένοι. Υπό την έννοια αυτή η επιστροφή του Παπανδρέου, η οποία αναφέρθηκε προφανώς σε μια ιστορική ευθύνη, δεν την ερμηνεύω. Δεν μπορώ να την ερμηνεύσω. Ο λόγος για τον οποίο ο ίδιος ενδεχόμενα θα θελήσει να διεκδικήσει, να συμμετάσχει σε αυτήν τη διαδικασία, αφορά τον ίδιο, να μας τον εξηγήσει κιόλας. Η Πρωθυπουργία του συνοδεύτηκε με μνημόνια, θυμόμαστε όλοι. Εντάξει, δεν θέλω να μείνουμε και να σχολιάσουμε. Πάμε στην επόμενη μέρα. Άκουγα τον κύριο Λοβέρδο το πρωί να αναφέρει ότι περίπου 150.000 θα είναι ψηφοφόροι. Το λιγότερο, εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, πολύ περισσότεροι. Σε τοπικό επίπεδο, κύριε Σημαδόπουλε, έχετε εικόνα, υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εκλογές του Δεκεμβρίου? Αυτή είναι η ερώτηση που περίμενα, κυρία Μαρκοπούλου. Ενδεχόμενο να θεωρήσουν και τηλεθεατές ότι μου την είχατε κάνει νωρίτερα. Δεν συνεννοηθήκαμε καθόλου, η αλήθεια αυτή είναι. Σας λέω λοιπόν το εξής, ότι η Κοζάνη παραμένει να είναι αντιστοιχισμένη με το κέντρο και είναι αντιστοιχισμένη γιατί έχει πάρα πολλά στελέχη, ιδιαίτερα σε επίπεδο ΔΕΗ, παρά το ότι έχει μικρύνει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ανεξάρτητα όμως, αυτό οι πολιτικές διασυνδέσεις ισχύουν και είναι πανίσχυρες. Εκτός από τα στελέχη της ΔΕΗ εδώ πέρα που έχουν προσφέρει τα μάλα στην περιοχή για την εξέλιξη της, τόσο σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και άλλο επίπεδο, είχαμε και ισχυρά, πανίσχυρα πολιτικά μεγέθη. Στους κατά καιρούς χρόνους περιοδικά του ΠΑΣΟΚ, όταν ήμασταν στην κυβέρνηση, με πρωθυπουργό το Σιμίτη, ενδεχόμενα την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Κουκουλόπουλο, μεταγενέστερα τον Πάπα Κωνσταντίνο με τον Παπανδρέου, του Παλιμπάλη με τον Κουκουλόπουλο κ.ο.κ. Υπό την έννοια αυτή, η κινητικότητα στον χώρο της Κοζάνης, η οποία θα τροφοδοτήσει και τη Δυτική Μακεδονία, θεωρώ ότι θα βρίσκεται στα υψηλά δεδομένα συμμετοχής της Ελλάδος, στα πανελλαδικά. Θα είμαστε ενδεχόμενα στα ίδια και κάτι παραπάνω. Διψήφιο ναι. Ποσοστό στις εκλογές προβλέπετε, κύριε Σημαδόπουλο, και μιλάμε έναν άνθρωπο που έχω την αίσθηση και γνωρίζω παράλληλα ότι ξέρετε και την τελευταία ψήφο, τουλάχιστον σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, μας δίνεται το αποτέλεσμα πολύ νωρίτερα.
η ιστορικότητά μας και με τους ανθρώπους τους οποίους διαλέγουμε και συναναστρέφουμε μας δίνει το περιθώριο να είμαστε αισιόδοξοι ότι και η συμμετοχή αυτού του κόσμου θα είναι αρκετά ικανοποιητική για να προσδώσει χαρακτηριστικά δυναμική στον χώρο για να προχωρήσει στην αναγέννησή του. Θα ήθελα όμως να σας πω το εξής. Δεν αφορά αυτό το κλαμπ το δικό μας, μέσα εισαγωγικά κλαμπ, μην παρεξηγηθώ κιόλας. Δεν αφορά δηλαδή αυτή η διαδικασία μόνο εμάς. Αφορά όλη την κοινωνία. Να ξέρετε, κυρία Μαρκοπούλου, πάλι από το 2009, γιατί συμβολικά την κρατώ αυτή την ημερομηνία, μέχρι το 2019, δηλαδή σε μία δεκαετία, χάθηκαν 2 εκατομμύρια περίπου ψηφοφόροι. Για να κυριολεκτολογώ, δηλαδή, θα πω ότι είναι περίπου 1.800. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καθίσει στον καναπέ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αδρανοποιηθεί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν. Οι πολλοί πήγαν και σε άλλα κόμματα, κύριε Σημαδόπουλε. Έχουν δηλαδή συμμετοχή στις εκλογές. Πολλά στελέχη, κορυφαία στελέχη, πρώην υπουργοί πήγαν σε άλλα κόμματα. Και μάλιστα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι πολλοί γενικοί γραμματείς υπουργείων σήμερα προέρχονται από το χώρο του Πασόκ. Δηλαδή, αν μπει σε ένα υπουργείο και φωνάξει Πασόκ, γυρίζουν 10 άνθρωποι, 15 άνθρωποι. Εγώ επιμένω πάλι σε αυτό. Δεν με νοιάζουν τα στελέχη. Με νοιάζει ο λαός. Ο λαός ο οποίος κατέγραψε μία συμμετοχή στις εκλογές του 2019, περίπου το 72% συμμετοχή στις εκλογές, από τα 9 εκατομμύρια, δηλαδή ψήφισαν περίπου στα 7,5 εκατομμύρια. Και στις εκλογές, δυστυχώς, του 2019, είχαμε μία συμμετοχή στις εκλογές 57%. Είχαμε δηλαδή μία απόκληση της τάξης του 15 με 17%. Αυτό, αν το αριθμοποιήσουμε, με τους 9 εκατομμύρια, 9.900 περίπου εγγεγραμμένους, είναι αυτό το νούμερο που σας λέω. Εμείς αυτό θέλουμε. Πολιτικά δηλαδή να ξεκινήσει μία μηχανή, μία ατμομηχανή, η οποία θα δημιουργήσει συνθήκες συμμετοχής του κόσμου. Και από αυτό βεβαίως προσδοκούμε και ως ΠΑΣΟΚ, κοινάλ σήμερα, αύριο ο αρχηγός θα καθορίσει την πορεία και την ονοματολογία του, πώς θα συνεχίσουμε να διεγείρουμε βασικά τους νέους, οι οποίοι θα πρέπει να ασχοληθούν με την πολιτική. Κύριε Σημαδόπουλε, μιλήσατε αναφερθήκατε σε στελέχη, δεν σας ενδιαφέρει αν θα γυρίσουν κτλ. Μα και οι απλοί ψηφοφόροι πήγαν σε άλλα κόμματα. Αυτοί πώς θα επιστρέψουν στο κοινάλ Παύλα Πασόκ? Κοιτάξτε να δείτε, το Πασόκ από μόνο του έχει μια μεγάλη ιστορία. Δεν έχει μικρή ιστορία. Έχει όλα τα καλά που έχουν συμβεί σε αυτόν τον τόπο τα τελευταία 40 χρόνια και δυστυχώς χρεωθήκαμε υποκριτικά ένα μνημόνιο κατά άλλους και ενδεχόμενα κατά λάθος, αν θέλετε, τακτικές πολιτικές το 2010-2011, το οποίο μνημόνιο αποπρογραμμάτισε μικρούς ή μεγάλους οικογενειακούς, οικονομικούς και προσωπικούς προγραμματισμούς. Πέρα από το μνημόνιο όμως, το οποίο συνεχίστηκε και με τα άλλα πολιτικά σχήματα, ακόμα και το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, την επόμενη περίοδο, έχουμε ταυτόχρονα και μία σχεδόν κοντεύει τα 2 χρόνια μια πανδημία. Έτσι λοιπόν τα διαδοχικά σοβ τα οποία έχει υποστεί η ελληνική κοινωνία θα πρέπει να είναι προσπελάσιμα. Θα πρέπει να είναι προσπελάσιμα και προσπεράσιμα. Εσείς ξέρετε πολύ καλά τα ζητήματα. Κύριε Σημαδόπουλε, θα μου επιτρέψετε λίγο. Ξέρετε και γνωρίζετε πολύ καλά το χώρο της υγείας. Διατελέσατε διοικητής στο νοσοκομείο Γρεβενών σε μια δύσκολη φάση, τότε που γινόταν αναδόμηση, γενική αναδόμηση στο νοσοκομείο. Αν ήσασταν σήμερα διοικητής, πώς θα διαχειριζόσασταν μια τόσο δύσκολη κατάσταση? Το νοσοκομείο των Γρεβενών ανταποκρίθηκε στα προβλήματα που υπήρξαν από την πανδημία. Για τα πολιτικά θα έχουμε την δυνατότητα να τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Με αυτό και να ολοκληρώσουμε. Να είστε καλά και για την ερώτηση. Κοιτάξτε, προχθές στη Βουλή έγινε μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών των κομμάτων για το συγκεκριμένο το θέμα, το πρόγραμμα των εμβολιασμών, το εμβολιαστικό πρόγραμμα, την ασπίδα δημιουργίας προστασίας όλων των πολιτών και έγινε μια έτσι πάρα πολύ καλή συζήτηση, θα έλεγα εγώ, που φωτίστηκαν διάφορες πλευρές και πτυχές αυτού του θέματος. Η πανδημία δεν αφορά ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τα άλλα πολιτικά σχήματα. Μας αφορά όλους και πέθαναν 15.000 συνάνθρωποι μας. Ναι, άρα λοιπόν, ότι θα πω ότι ανταποκρίθηκε ως ένα βαθμό επαρκώς κυβέρνηση σε αυτό το ζήτημα. Υπήρχε οχύρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από δικές μας δράσεις και από δικές μας πρωτοβουλίες. Υπήρξαν ελλείψεις σημαντικές και σοβαρές, οι οποίες επιβράδυναν αυτό το έργο ή το στόχο ή το σκοπό.
Θεωρώ όμως ότι στη γενικότητά του αντιμετωπίσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας επαρκώς ένα ζήτημα το οποίο ακόμα δεν έχει τέλος. Είμαστε κάπου στη μέση, θεωρώ. Εύχομαι ή θα ευχόμουν να πηγαίναμε καλύτερα στο κομμάτι της πειθούς στους πολίτες για να συμμετάσχουν ακόμη περισσότεροι στην εμβολιαστική κάλυψη. Και με αφορμή και τη σημερινή μας παρουσία, θα καλούσα και αυτούς που αντιστέκονται ακόμα να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Να είναι βασικά με την επιστήμη. Να είναι δηλαδή με την πρόοδο, με την επιστήμη. Υπάρχουν αντιστάσεις οι οποίες με κάποιο τρόπο πρέπει να καθούν. Καλός είναι ο διοικητισμός μέχρι όμως ένα σημείο. Καλά είναι δηλαδή με την πειθό να ενταχθούν και αυτοί στην επιστημονική άποψη, που η επιστημονική άποψη σημαίνει κατ' εμέ εμβολιαστείτε για να καταφέρουμε να κάνουμε αυτή την αμυντική ασπίδα για μας και για τους νεότερους. Κύριε Σημαδόπουλε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας στο Δελτίο. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε, καθώς είναι σε εξέλιξη οι εσωκομματικές διαδικασίες στο Κοινάλ. Να είστε καλά. Και εμείς από τη μεριά μας. Να είστε καλά κι εσείς. Σε απόγνωση βρίσκονται η παραγωγή φασολιού σε Καστοριά και Φλόρινα. Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών δημιούργησαν πολλά προβλήματα στην παραγωγή. Όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά, δεν μπορούν να μπουν στα χωράφια τους προκειμένου να εντοπίσουν και καταστροφές, αλλά να δούνε αν παρέμεινε προϊόν. Αντιμέτωποι με ολική καταστροφή βρίσκονται η παραγωγή φασολιών σε περιοχές όπως οι Πρέσπες και η Καστοριά. Αιτία του προβλήματος οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων 12 ημερών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χαθεί το σύνολο της φετινής οδειάς και τα φασόλια κινδυνεύουν είτε να μουχλιάσουν είτε να φουσκώσουν. Χαρακτηριστικό τις τελευταίες μέρες έπεσαν τουλάχιστον 160 χιλιοστά βροχής, κάνοντας αδύνατη ακόμα και την είσοδο των παραγωγών στα χωράφια τους. Για το θέμα, μάλιστα, έχει ενημερωθεί και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέντζος. Και σήμερα μιλάμε για 200 χιλιοστά βροχής, καταγεγραμμένη από τους μετεωρολογικούς σταθμούς που έχει η περιφέρεια, τους επίσημους, την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες 6 μέρες. Και όπως είπατε, σε άκερη χρονική στιγμή, στην χειρότερη δυνατή. Ναι, φυσικά, γιατί η καλλιέργεια βρίσκεται βρισκόταν στο τελικό στάδιο της συγκομιδής. Είχαν κοπεί πολλά κτήματα και ακόμα και αυτά που δεν κόπηκαν είχαν όριμους λογούς, όριμο καρπό. Δυστυχώς με το νερό που έχει ρίξει όλα αυτά θα καταστραφούν. Καταστραφούν γιατί η βροχόπτωση συνεχίζεται. Μάλιστα. Για πόσους παραγωγούς μιλάμε? Σε επίπεδο περιφέρειας αφορά περίπου 1500 δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει για τα προηγούμενα ζημιογόνα έτη για κάθε αίτιο. Ναι. Για τον καύσωνα δηλαδή τα στοιχεία που έχουμε και μας έχει ανακοινώσει το τοπικό κατάστημα ήταν περίπου 1100 στην περιοχή της Καστοριάς, 340 στην περιοχή των Πρεσπών, στο Σισάνι περίπου 30 δηλώσεις, ναι. Βαρικού και Γρεβενά, όλα αυτά μαζί είναι περίπου 1500 δηλώσεις. Τώρα εμείς έχουμε μια εικόνα από τα χωράφια, από τους συναδέλφους σας, τα οποία έχουμε ανατραπεί σε λίμνες στην ουσία, ούτε καν μπορεί να μπει εύκολα ο παραγωγός μες στο χωράφι. Είναι και φυσικά το ύψος του νερού που υπάρχει στα χωράφια, η λάσπη δηλαδή, η οποία έχει τα κτήματα προσπέλαστα, αλλά υπάρχει, όπως σας προανέφερα, κύριε Μακέρα, είναι, και Χριστόφιλε, συγγνώμη, είναι η υγρασία η οποία έχει συσχωρήσει τον καρπό και θα τον καταστρέψει. Έτσι ακριβώς. Για να γίνει η συγκομιδή των φασολιών πρέπει να έχουμε και το σάλμα του φασολιού, ξέρω, αλλά και τον καρπό του. Ναι. Αυτή τη στιγμή, αν πάρετε ένα κόκκο φασολιού και τον στρίψετε, έχει γίνει πλαστελίδι. Μάλιστα. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά με την αφίγραση, αν γίνει κάποια στιγμή, όλο αυτό το χαρός θα καταστεί το προϊόν μη εμπορεύσιμο. Και αυτό ήδη, από ό,τι φαίνεται, έχει αφήσει το στίγμα του. Από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοί σας, η φετινή παραγωγή, ακόμα και αν πήγαιναν φυσιολογικότερα τα πράγματα, θα ήταν μικρότερα σχέση με πέρυσι. Μιλούμε για μικρότερη ποσότητα παραγωγής, έτσι. Ήδη από τα προηγούμενα ζημιογόνα αίτια που είχαμε μία παραγωγή της τάξης του 70-80%. Με νέες ειδικότητες θα λειτουργήσει τη φετινή χρονιά το ΙΕΚ Πτολεμαΐδας. Με πολύ ενδιαφέρον και πάλι τα μαθήματα αναμένονται από τους μαθητές, ενώ ιδιαίτερο είναι και το ενδιαφέρον για εγγραφή σε νέα τμήματα του ΙΕΚ Πτολεμαΐδας. Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους,
τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και να έχετε επιτυχία στο έργο σας. Ο Θεός μαζί σας. Εκτός από πέρυσι που βρήκαν τα οικονομικά προβλήματα, οπότε τρέχουν όλα για να κάνουμε αγιασμό τις κανονικές συνθήκες που κάναμε πια μετά. Να ευχαριστήσω την Αντιδήμαρχο Παιδείας, την κυρία Σαρδουλά Σεβαστίου, που πάντα όποτε την καλούμε να θυμάμαι την ενοσία. Και να σας ευχηθώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να έχουμε μια καλή χρονιά κατάρτισης με πολλές επιτυχίες για εσάς και καλή συνεργασία σε όλους. Καλησπέρα και από εμένα. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές του Δημάρχου μας. Ευχόμαστε η χρονιά αυτή να είναι καλύτερη, με υγεία και πρόοδο σε αυτό που έχετε επιλέξει να καταπιστείτε. Πραγματικά είστε πολλοί και είστε διαφόρων ηλικιών. Αυτό σημαίνει την συνειδητοποίηση της ανάγκης, αλλά και τη συνειδητοποίηση του σκοπού, την εξέφραση του σκοπού και σας ευχόμαστε υγεία, πρόοδο και τα καλύτερα να βρίσκονται μπροστά σας. Μια ενδιαφέρουσα αθλητική διοργάνωση προετοιμάζει η Μακεδονική Δύναμη Κοζάνης. Μας έχει συνηθίσει σε πολύ καλές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν πολύ κόσμο. Να σημειώσουμε ότι η αθλητική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αρχές Γενάρη. Κύριε Αλμασίδη, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το πώς πήγε ο Σύλλογος και τα παιδιά στο Μαυροβούνιο. Ο σύλλογός μας στο Μαυροβούνιο συμμετείχε με 4 αθλητές. 3 αθλητές ήταν στις κατηγορίες παιδών και εφήβων και ένας αθλητής στις κατηγορίες ανδρών. Η συγκεκριμένη διοργάνωση είναι βαθμολογούμενη G1 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και έδινε βαθμούς στις κατηγορίες ανδρών-γυναικών. Καταφέραμε να πάρουμε 3 μετάλλια, 2 χρυσά και 1 αργυρό μετάλλιο και να αποκτήσουμε έτσι επιπρόσθετες εμπειρίες και μια αγωνιστική καλύτερη ετοιμότητα λόγω των υποχρεώσεων που έχουμε τις επόμενες μέρες σε πανελλήνιο επίπεδο. Θα ήθελα να πω ότι τα 2 χρυσά μετάλλια τα οποία πήραμε ήταν με τον Μαρέτιο Ραφαήλ, που είναι στην κατηγορία των εφήβων, και τον Δόκο τον Πέτρο, ο οποίος ήταν στην κατηγορία των παιδών, και αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Σολακίδης ο Κωνσταντίνος, οι οποίοι οι δύο αυτοί αθλητές είναι μαζί με άλλους 5 αθλητές στις κατηγορίες εφήβων, λόγω της διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος την ερχόμενη εβδομάδα στην πόλη της Χαλκίδος, θα διεκδικήσουν μια θέση στην εθνική ομάδα. Δηλαδή, οι πρωταθλητές των κατηγοριών θα στελεχώσουν την εθνική ομάδα εν ώψη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει 13 με 15 Νοεμβρίου στη Βοσνία. Μάλιστα. Απότεροι στόχοι, κύριε Αλμασίδη? Οι δραστηριότητες μας με την υπάρχουσα κατάσταση είναι σε εξέλιξη. Ελπίζουμε να πάνε όλα τα πράγματα καλά σε σχέση πάντα με τον κορονοϊό και να μπορέσουμε να έτσι ολοκληρώσουμε τους φετινούς μας στόχους. Στη συνέχεια, στις 18 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένο να γίνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, που και από αυτή τη διοργάνωση οι αθλητές θα συμμετάσχουν ως μέλη της Εθνικής Ομάδας στις υποχρεώσεις του 22. Για μας σε όλες τις κατηγορίες έχουμε αθλητές και στους παιδες και στους έφηβους και στους άνδρες, αλλά αυτή η πιο άμεση στόχη μας είναι να έχουμε αθλητές
στην εθνική ομάδα εν ώψη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπως είχαμε και το μέσα στο καλοκαίρι στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Παιδών που έγινε στην Εστονία. Είχαμε δύο αθλητές που ήταν μέλη της εθνικής ομάδας και βέβαια ο απότερος σκοπός είναι στις μεγάλες κατηγορίες να μπορέσει ο αθλητής μας, ο Τελικοστόγλου, να μαζέψει βαθμούς, συλλέγοντας βαθμούς για τα επόμενα δύο χρόνια, έτσι ώστε να... Να πάει κατευθείαν στους Ολυμπιακούς. Να είναι ή προτινόμενος ή να πάρει απευθείας εισιτήριο για την Ολυμπιάδα, για το Παρίσι. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να γίνει το 8ο Snow Camp που φιλοξενεί ο σύλλογός μας σε συνδιοργάνωση με τον Δανό Ροκάστρο, που το κάνουμε εδώ και 8 χρόνια. Είναι μια πολύ μεγάλη εκδήλωση για το αγώνισμα του Ταϊκβοντό. Αν σκεφτεί κανείς ότι η τελευταία προ-κορονοϊού φιλοξένησε 450 άτομα από 7 χώρες για 5 μέρες. Φέτος η αλήθεια είναι ότι έχουμε προγραμματίσει να γίνει μία μέρα επιπλέον, δηλαδή σχεδόν για μία εβδομάδα αυτοί οι αθλητές, οι συνοδοί και οι προπονητές θα φιλοξενηθούν στην πόλη μας. Ο στόχος είναι οι αθλητές μας του συλλόγου αλλά και των υπολείπων συλλόγων που θα έρθουν να ανταλλάσσουν αγωνιστικές πληροφορίες και να βελτιώνουν την αγωνιστική τους ετοιμότητα εν ώψη των υποχρεώσεων που θα έχει ο καθένας για το έτος του 2022. Και εμείς πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε ουσιαστικά να γίνει πλέον θεσμός αυτή η διοργάνωση και θέλουμε και να ελπίζουμε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα όλα τα πράγματα θα κυλήσουν καλά και θα έχουμε ένα πολύ ξεχωριστό event και για τους αθλητές που θα λάβουν μέρος αλλά και για την πόλη μας, γιατί θεωρώ ότι τέτοιου είδους δράσεις και εκδηλώσεις αυξάνουν ουσιαστικά τον αθλητικό τουρισμό και βοηθάνε ουσιαστικά την πόλη μας και την περιοχή μας και αναδεικνύουν, γιατί το πρόγραμμα έτσι όπως το στείλουμε είναι τόσο καλά μελετημένο που οι ομάδες, οι αθλητές, οι συνοδοί που έρχονται παίρνουν ειδικά έντυπα με τα αξιοθέατα της περιοχής μας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Μείνετε μαζί μας. Στις 4 είναι το ραντεβού σας με την ενημέρωση και την εκπομπή CNews με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.